Η Κίνα υποστηρίζει πλήρω τη θέση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Η Κίνα υποστηρίζει πλήρως τη Ρωσία εναντίον τη Ουκρανία. Η Κίνα υποστηρίζει πλήρω τη Ρωσία εναντίον τη πολιτική ανοιχτή πόρτα του ΝΑΤΟ. Η Κίνα αντιτίθεται στην περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ και καλεί τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να απέχει από ιδεολογικέ προσεγγίσεις από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Καλούμε τον Άτο να εγκαταλείψει την οτροπία του ψυχρού πολέμου και την ιδεολογική προκατάληψη, να σεβαστεί την κυριαρχία, την ασφάλεια, τα συμφέροντα καθώ και την ποικιλομορφία των πολιτισμών, τη ιστορία και του πολιτισμού άλλων χωρών. Αναφέρεται στο έγγραφο. Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου, προσθέτοντα ότι η Κίνα πιστεύει ότι η περιφερειακή ασφάλεια δεν πρέπει να διασφαλίζεται με την ενίσχυση ή την επέκταση των στρατιωτικών μπλοκ. Σύμφωνα με τη δήλωση, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να αυξήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χώρων και να διατηρήσει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Τη Δευτέρα, σε συνέντευξη τύπου στι Βρυξέλλε, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννης Στόλντεμπεργκ, είπε ότι μια κοινή δήλωση που εκδόθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο θα πρέπει να θεωρηθεί ω μια προσπάθεια να αρνηθεί σε κυρίαρχα έθνη το δικαίωμα να κάνουν τι δικέ του επιλογές, τονίζοντα ότι οι πόρτες τη συμμαχίας παρέμειναν ανοιχτές. Στι 4 Φεβρουαρίου, ο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν παρευρέθηκε στην τελετή έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Χι Τζιν Πίνκ. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα από την αρχή τη πανδημία του κορονοϊού. Κατά τι συνομιλίε ανώτατου επίπεδου, εγκρίθηκε η κοινή δήλωση Μόσχα και Πεκίνου σχετικά με τι διεθνεί σχέσει που εισέρχονται σε μια νέα εποχή και για τη βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.